μία ανάσα από εναέρια υπεροχή. Ρωσικά μαχητικά έτοιμα να σαρώσουν την Ουκρανία. Μετά την διαρροή εγγράφων του Πενταγώνου, που αποκάλυψαν ότι η Ουκρανία κοιτούσε επίμονα την έλλειψη πυράβλων αεράμινας, οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ συγκεντρώθηκαν στην αεροπορική βάση Ραμστάιν στη Γερμανία για να συζητήσουν την περαιτέρω στρατιωτική βοήθεια για την Ουκρανία, εστιάζοντας κυρίως στην ενίσχυση της αεράμινάς της. Περίπου το 89% της αντιαεροπορικής προστασίας της Ουκρανίας, έναντι απειλών μεσαίου έως υψηλού βεληνικούς άνω των 20.000 ποδιών, παρέχεται από πυράβλους SA-10 και SA-11 ρωσικής κατασκευής. Το BAC SA-11, το S-300 και το NASAMS έχουν προχωρήσει όλα προς την εξάντληση. Σύμφωνα με ένα έγγραφο, οι πύραυλοι για τους S-300 θα μπορούσαν να εξαντληθούν μέχρι τις 3 Μαΐου. Το έγγραφο προειδοποιεί επίσης ότι σύμφωνα με αυτό το σενάριο, τα ρωσικά αεροσκάφη θα έχουν ελευθερία εναέριων ελιγμών και θα μπορούσαν να επιτεθούν σε ουκρανικές χερσαίες δυνάμεις ή άλλους στόχους χωρίς τη βοήθεια drones ή πυράβλων cruise. Στρατιωτικοί αναλυτές πιστεύουν ότι αν τα αποθέματα πυράβλων αεράμινας της Ουκρανίας μειωθούν, η πορεία του πολέμου μπορεί να γύρει υπέρ της Μόσχας. Αυτό το προηγούμενο θα μπορούσε να είναι ιδιαίτερα θανατηφόρο, δεδομένου ότι τα ρωσικά στρατεύματα συνεχίζουν να εξαπολύουν μαζικές επιθέσεις με πυράβλους και UAV σε πόλεις της Ουκρανίας κάθε λίγες μέρες, οφώντας τον στρατό να βρει μια ισορροπία μεταξύ της ανάγκης προστασίας των πιο σημαντικών περιουσιακών στοιχείων του, συμπεριλαμβανομένων του ανθρώπινου δυναμικού του, των στρατευμάτων πρώτης γραμμής και ζωτικής σημασίας υποδομές. Εάν η Ουκρανία εξαντληθεί από αρκετούς πυράβλους αεράμινας για να αποτρέψει τις ρωσικές επιθέσεις, θα χάσει την ικανότητά της να ανεφοδιάζει τα στρατεύματά της χρησιμοποιώντας αεροσκάφη ή ελικόπτερα, να συγκεντρώνει τις χερσαίες δυνάμεις της κατά μήκος της πρώτης γραμμής ή να προετοιμαστεί για μια πιθανή αντεπίθεση, αναφέρει το έγγραφο. Οι δυνάμεις του Κιέβου ενδέχεται να τροποποιήσουν τις στρατηγικές τους για τη διατήρηση των πυρομαχικών και την χρήση στρατιωτικής εξαπάτησης, σύμφωνα με τα έγγραφα, για να βοηθήσουν στην διατήρηση της αεράμινάς τους. Η εφημερίδα προσθέτει επίσης ότι τα δυτικά έθνη ενδέχεται να προμηθεύσουν περισσότερα συστήματα αεράμινας, όπως NASAMS και συστοιχίες Patriot. Αυτός είναι πιθανός ο λόγος για τον οποίο η συνεδρίαση της ομάδας εργασίας στην αεροπορική βάση Ραμστάιν έδωσε προτεραιότητα στην ενίσχυση των δυνατοτήτων αεράμινας της Ουκρανίας έναντι όλων των άλλων. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.